Τις επιθέσεις αυτοκτονίας κατά του Ισραήλ απείλησε να ξεκινήσει η Χαμάς μέσω ομιλίας αξιωματούχου της από την Τουρκία. Τις δηλώσεις αυτές έσπευσε να σχολιάσει ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κάτζ, λέγοντας πως το Ισραήλ θα πρέπει να εκπληρώσει την επιθυμία του Παλαιστίνιου αξιωματούχου και των φίλων του στη Χαμάς να πεθάνουν. Ο Κάτζ δημοσίευσε το βίντεο της ομιλίας του Χαλίντ Μασάλ, που μαγνητοσκοπήθηκε στην Τουρκία με υπότιτλους στα εβραϊκά, στο οποίο, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, παρακινεί Παλαιστίνιους και υποστηρικτές της Χαμάς σε έμπρακτη αντίσταση κατά της σιωνιστικής οντότητας, όπως φέρεται να αποκαλεί το Ισραήλ. Αντιδρώντας την έκκληση του Μασάλ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ έγραψε στη δημοσίευσή του. Ο ηγέτης της Χαμάς στο εξωτερικό, Χαλίντ Μασάλ, απείλησε χθες σε μαγνητοσκοπημένη ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη ότι η Χαμάς θα επιστρέψει στις επιθέσεις αυτοκτονίας. Το ψαρώνι πήγε στον Ερντογάν. Το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει ότι η επιθυμία θανάτου του Μασάλ και των φίλων του στην ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης θα εκπληρωθεί σύντομα και αυτή τη φορά χωρίς κανέναν περιορισμό. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας nemesishd.gr.